γλώσσας που κάνει την κριτική, το κάνει το 1947, έτσι. Και στο κείμενο αυτά. Και στα κείμενα, λέω, κάνει αυτή την κριτική στις δίκες της Μόσχας, στο βιβλίο του «Ανθρωπισμός και τρομοκρατία», που είναι εξαιρετικές, νομίζω, δηλαδή είναι ένα μοντέλο για κριτικές που θα μπορούσε να κάνει κανείς και σήμερα, αλλά δεν τολμάει κανείς να τις κάνει. Αυτές, λοιπόν, οι κριτικές γίνονται από τον Μερλό-Ποντί, ο οποίος τότε θεωρεί ως αποστολή του, αποστολή της φιλοσοφίας και του φιλοσόφου, μια ριζική κριτική. Αυτή η ριζική κριτική, κατά μένα, δεν είναι αγνωστικισμός. Είναι μια εμπρόοδο διάβαση. Μια εμπρόοδο, μια διαδικασία εμπρόοδο διάβασης. Διότι συνεχώς κάνει κριτική στον Μπουχάριν, κάνει κριτική στον δικαστή τον Μπουχάριν, κάνει κριτική στον Κέσλερ, κάνει κριτική στους Αμερικανούς. Και νομίζω ότι και ο πόλεμος στην Κορέα το 1951 τον προβληματίζει και κλονίζει λίγο τη φιλελεύθερη στάση του. Διότι εκεί διευκρινίζει ποια είναι η αληθινή δημοκρατία, ο Μερλό-Ποντί. Πιστεύω ότι αυτά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί χρειαζόμαστε για το μέλλον φιλοσοφικές στάσεις και λόγους που να μην αποστρογγυλεύουν και από χαλαρώνουν τόσο πολύ που τελικά χάνουν τη σημασία τους για εμάς σήμερα και τα καταπίνει η λύθη. Πιστεύω ότι ο Μερλό-Ποντί δεν θα το αξίζει τέτοια τύχη και θα προσπαθήσω να δείξω γιατί σκεφτόμενοι ακριβώς την κατάσταση, την παγκόσμια κατάσταση σήμερα και όπως και αυτό που ζούμε εμείς από αυτή. Ενώ λοιπόν μας χωρίζουμε κοντά 70 χρόνια από το θάνατό του, σε σχέση με αυτή την παρούσα παγκόσμια κατάσταση και για μας βέβαια που τη ζούμε, το έργο του αναλοκλήρωτο όπως υπόθηκε, αλλά τι είναι η ολοκλήρωση, τι είναι η υπεράδοση. Είναι προέλευση συνέχιση. Δεν μπορεί αλλιώς να σταθεί η ολοκλήρωση, όπως και η ιστορία ολοκληρώνεται ποτέ. Συνεχώς περατούνται. Αλλά στο διηνεκές, μέχρι ακριβώς στο ανθρώπινο είδος. Αλλά δεν είναι ολοκλήρωτο. Και επιπλέον πιστεύω ότι είναι και παρά το θάνατο του συγκεκριμένου, είναι και πλήρες, είναι πλήρες, είναι πληρότητα γιατί έχει πολλαπλές διαστάσεις, αισθητική, ηθική, πολιτική, οντολογική, επιστημολογική, που διαπλέκονται μεταξύ τους. Δεν αριθμούνται, δεν μπαίνουν στη σειρά μια από την άλλη. Τάδε βιβλίο αυτό, επιστημολογία αυτό, οντολογία. Όχι, αυτά όλα μαζί συνυφαίνονται, συσχετίζονται, συνηθούν. Για να μας δώσουν ένα νόημα. Αυτό που θέλει να μας πει ο φιλόσοφος. Γιατί λοιπόν αυτό το έργο θεωρήθηκε ολοκλήρωτο. Μήπως δηλαδή διαβάστηκε όσο έπρεπε, μήπως παρανοήθηκε ή παραποιήθηκε περισσότερο από όσο το ίδιο επέτρεπε, μήπως το απέτρεψαν οι περιστάσεις, το αποκρύπτουν οι περιστάσεις, τις οποίες βέβαια δεν μπορούμε. Μπορούμε να τις εκτελεστούμε μόνο εφόσον κατανοήσουμε το ρόλο που παίζουν θεωρητικές, θεσμικές ή νομιμοποιητικές πρακτικές σε αντίθετη κατεύθυνση από τη δική του, που προδιέγραψαν τη συμβολή και την τύχη του έργου του. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα ήταν να σβήσουν μέχρι τις μέρες μας, μέχρι τον ημερών μας, μέχρι τις μέρες μας, συγγνώμη, τα ίχνη ενός γνήσιου φιλοσόφου, όπως είναι ο Μερλό-Ποντί, και λέω αντιμένω στο γνήσιο, γιατί ο φιλόσοφος δεν είναι πολιτικός. Μην τα περνιέχουμε αυτά. Καμιά γραμμή πολιτική ή κομματική δεν μπορεί να το δεσμεύσει σε αυτά που σκέφτεται. Πρέπει να τα σκεφτεί όλα, και αυτό και το αντίθετο. Και στο πώς διασταυρώνεται και το πώς το ένα πολεμάει ή υποβαστάζει τελικά το άλλο. Λοιπόν, ενός γνήσιου, πώς σβήστηκαν αυτά τα ίχνη ενός γνήσιου φιλοσόφου, που τάχα τον αφήσαμε πίσω μας, ενώ αυτός ήταν μονίμως εκεί και μας περίμενε. Νομίζω ότι σε αυτό το σημερινό κολόκιο είναι σπουδαίο, γιατί ακριβώς είναι μια τέτοια συνάντηση, προωθεί αυτό το διάλογο με το έργο του Μερλό-Ποντί και τη σημασία που έχει ως εμπράγματη θέση, στάση και προσανατολισμός και μάλιστα όχι μόνο για μας σήμερα, αλλά και για το επερχόμενο μέλλον. Γιατί είναι σήμερα η φιλοσοφία τουλάχιστον είναι μοδή. Το ζήτημα λοιπόν απαιτεί ενάργεια και σαφήνεια. Συγκεκριμένα λοιπόν το έργο του Μερλό-Ποντί ανήκει σε μια πολυδέδαλη, θα έλεγα, φιλοσοφική παράδοση,
που εξυμφάνθηκε μέσα από τις μεταμορφώσεις και τις καινοτομίες που δρομολόγησε και τις θέσεις της επιστήμης η φιλοσοφική κριτική. Αρχή τεμαμένη με την κατένη κριτική. Και όσες ακολούθησαν έκτοτε. Στον πλήνα αυτής της παράδοσης, η φιλοσοφική κριτική έκανε να γεννηθεί ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του νου, στο οποίο εναντιώθηκε ο κυρίαρχος σκεπτισμός, πότε εισβάλλοντας στα εδάφη το αυτό διεκδικούσε και πότε στείνοντας μηχανισμούς εμπλοκής του. Σε αυτό το πεδίο συμπλοκής του θετικισμού με το θεωρητικό κρίνημα, ο Μερόπονδη συντάχθηκε με όσους κληρονόμους αυτής της παράδοσης κινήθηκαν στον χώρο μιας αριστητής αντίληψης του κόσμου, κατ' εμέ η αντίληψη που έχει ο Μερόπονδη μέχρι το θάνατό του είναι αριστερή και όχι δεξιά, είναι συντηρητική, αντίθετα, γιατί ακριβώς συνεχώς ανοίγει το έργο του. Και των πραγμάτων αυτού του κόσμου όσα γίνονται μέσα στα δικά του συμβατικά όρια. Η πρόθεση του ωστόσο να λειτουργήσει σαν ελεύθερο πνεύμα ο φιλόσοφος, που αρνείται να θέσει τη ζωοποιό δύναμή του στην υπηρεσία μια προκατηλημένη ή μυστικοποιητική, φετιχοποιημένη ή μυθοποιητική πολιτική, του στέρισε τη δημοφιλία που είχε ο Σαρτ στην δεκαετία του 50 ή ο Φουκώ από τα μέσα του 60 και μετά. Διότι ακριβώς δεν μπορούσαν να τον βάλουν σε ένα κουτάκι. Είναι ο αριστερός, είναι ο δεξιός, είναι ο επαναστάτης, είναι ο συντηρητικός. Τι είναι επιτέλους αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται με το Σεζάν και τη ζωγραφική. Να έχει τον λόγο του ασχολείται. Διότι αν δεν κατανοηθεί ο Σεζάν από αυτούς που θέλουν να αλλάξουν μια κατάσταση, δεν μπορούν να την αλλάξουν ποτέ. Δεν θα αλλάξουν τον εαυτό τους καταρχήν. Αποτέλεσμα αυτής της τάσης που την υπαγόρευε η κριτική ήταν η απομάκρυνση του τόσο από τις κομματικές γραμμές του κομματικού μαρξισμού, τόσο και από τις θεωρητικογραφικές παρεμβάσεις του Σάρτρα, κακώς τον οποίο ήταν η κριτική του διαλεκτικού λόγου, το εξέδωσε ο Σάρτρα λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Μερόπονδη και προλύανε το έδαφος για τη μεταμοντέρνα αποσιώπηση της διαλεκτικής. Τώρα όλοι οι μεταμοντέρνοι φιλόσοφοι, από τον Φουκώ, από τον Ντελέζ κλπ, αποσιωπούν ή καταγγέλνουν τη διαλεκτική τη στιγμή που όλες οι σχέσεις τις οποίες αναφέρονται είναι αδύνατο να τις προσεγγίσει κανείς με βάση την τυπική λογική. Είναι σχέσεις διαλεκτικές. Ωστόσο, δεν θέλουν αυτή τη λέξη διαλεκτική, τους φοβίζει, τους πάει πίσω στις δικές της μόσχες. Εκεί βλέπει κανείς ότι πόσο προκατάληψη, περίεργα, μπλέκεται μέσα σε μια συνείδηση που θέλει να ανοιχτεί. Ο Μερόπονδη δεν έπαψε να υπερεπίζεται τις σχέσεις υποκειμένων-αντικειμένων, πραγμάτων και σκέψης, σκέψης και γλώσσας, σημαίνοντος και σημαίνομενων, θεωρώντας την διαλεκτική ως ίστατο ανάγχωμα σε μια ενδεχόμενη πανκυριαρχία του σημαίνοντος, που θα έφερε τέλος στις φαινομενολογικές προσεγγίσεις της διάβασης, πάντα σε συνεργασία με τις επιστήμες του ανθρώπου. Όταν με την εμπλοκή της διαλεκτικής επήλθε εν τέλει η πανκυριαρχία του σημαίνοντος, η φιλοσοφία όπως το αναμενόμενο σώπησε. Ακόμη και στους πλέον παραλειτουργηματικούς εγκεφαλισμούς της. Γιατί αν κάτι δεν μπορεί να περιχαρακωθεί στην ομιλούμενη γλώσσα που μελετάει τη μυστική γλωσσολογία, γιατί δεν μπορεί να περιχαρακωθεί για την ίδια δημιουργία, αυτό είναι η φιλοσοφία. Και από την άλλη πλήση, η μία μας ανοίγει και η άλλη κλείνει τον κύκλο της ομιλούσας γλώσσας, της κατεστημένης γλώσσας, όχι τη ομιλούσα γλώσσα, τη φάκελο, τη εκφραστική γλώσσα. Όπω σωστά την απέδωσε ο Κωνσταντιάδη, η οποία ομιλούσα γλώσσα διαφύγει συνεχώ το φάσμα τη κατανόηση του ποιήν, του κράτη, του λέγει, που κάνει την ιστορία, που κάνει την ιστορία να κινηθεί στη μία αντιστρέψιμη πορεία τη. Αντί να επαναλαμβάνεται μονίμω μέσα σε ένα παραπλανητικό πλούσιο γρό που περνιέται για κίνηση. Αυτό το πίσω μπρος τώρα, το ζήσαμε αρκετά χρόνια και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση απορριαστή κάνουμε σε αυτό το αδιέξοδο. Λοιπόν, ομιλούμενη γλώσσα, η γλώσσα της δομιστικής γλωσσολογίας και η ομιλούσα γλώσσα που είναι η γλώσσα της έκφρασης, η οποία λέει αυτά που βλέπει το βλέμμα, αυτά που ακούει το μουσικό αυτή και αυτά που ακούει ο φιλόσοφος από τον κόσμο, τον οποίο στείνει αυτή να τον αφουγκραστεί. Πράγματι, τα φιλοσοφικά εγχειρήματα διάβασης του κράτη, που είναι λέγει,
και συνακολούθως διάβρισης του ορίζοντα, της ιστορικής αυτοσυνησίας, εκκρεμούν πάλι, πράγμα που κάνει τους καιρούς περισσότερους σκοτεινούς και επικίνδυνους από όσο θα άνοιγε η εποχή μας και ο κόσμος της απέραντης γραφειοκρατίας που την εκφράζει. Εκκρεμούν γιατί τίποτα από όσα προσπάθησε να αρθρώσει τη φιλοσοφία, όχι μόνο με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ενόησε την βαξιακή και βαπτική κρίση της σύγχρονης Δύσης, αλλά και μέσα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο, όταν κατάλαβε ότι οι δυο αυτοί πόλεμοι που είχε πίσω της και επέλεξαν ως έξοδο και επιλέγησαν ως έξοδο από την κρίση, δεν κατάφεραν να την τερματίσουν. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να μετατρέψουν το εκάστοτε ιστορικό, τα εκάστοτε ιστορικά παρόντα που αναδείχθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε επάλληλα σημεία καμπής, όπου τα ανοίγματα στο μέλλον δεν ήταν δυνατά χωρίς τον εντοπισμό και την ανάλυση των αθώτων παρελθόντος. Εντοπισμό και ανάλυση που είναι οι μόνες κινήσεις χειρονομίες που θα μπορούσαν ίσως να εμποδίσουν τη διόνυση του παρόντος. Το γεγονός ότι αυτό έγινε σε πολύ περιορισμένα κλίματα μας έστειλε στο σημερινό αδιέξοδο, το οποίο ωστόσο είναι λιγότερο αδιέξοδο όπως νομίζαμε, χάρη στα διήγηματα, στο δίλημα που μας θέτει τη φιλοσοφία του Μερόποντη σήμερα. Να γίνω σαφέστερη. Αντίθετα με τον Μερόποντη, οι μεταγενέστεροι μεταμοντέρνοι διασώτες, μεταμοντέρνοι διανοητές, να το πω έτσι, αντιμετώπισαν τις δομές στον χώρο των κοινωνικών επιστημών ως συστήματα σχέσεων για τη γνώση των οποίων θεώρησαν την παρκούση προβληματοποίηση της μεθόδου, πώς λειτουργούν δηλαδή οι δομές, ως εάν το πώς να είναι το μοναδικό ερώτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος ο ερευνητής στην έρευνά του. Έσπευσαν έτσι να βάλουν στην παρένθεση τις φαινομενολογικές αναλύσεις με τις οποίες ο Μερόποντη επιχειρούσαν απαντήσεις στα δύσκολα στοχαστικά ερωτήματα γιατί και προς τι, που τη σημασία τους και το νόημά τους είχε ήδη επισημάνει και ορισμένος θεματοποιήσει ο Χέγγελ στη φαινομενολογία του πνεύματος και έναν αιώνα μετά ο Χούσερ στο τελευταίο έργο στην κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών. Ο Μερόποντη, εμπλεγμανόμενος ότι βρίσκεται σε ένα από τα σταυροδρόμια του Λαβυρίνθου, που όρθωνε η φιλοσοφική παράδοση στην οποία ανήκε, επέλεξε αντί να λοξοδρομήσει από τη χούσερτερνή φιλονολογία, όπως έκανε ο Χάιντεγκερ, να την αναμορφώσει, δείχνοντας ότι με την καθαρή σκέψη και την καθαρή γλώσσα που οραματιζόταν ο Χούσερ, ως αντικείμενο μιας πρώτης φιλοσοφίας, δεν διαχώριζε τη θέση του από τον χεγελιανό ιδεαλισμό, αλλά από τις γόνιμες κριτικές που άσκησαν ο Μάρξ και ο Νίτσε. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο ο Χούσερ ανέλησε την απλοϊκότητα και την αφέλεια του επιστημονικού θετικισμού, τον οποίο κατήγγειλε, κινδύνευε να προκαλέσει μια επαναστροφή στον ιδεαλισμό, καθώς παρέβλεπε το γεγονός ότι η αποκλειστική συνείδηση ανήκει στον κόσμο, ενώ όμως είναι κλεισμένη εντός του. Αλλά ο Μερόποντη επιλέγει να μορφώσει τον Χούσερ και για ένα ακόμα λόγο, ότι συνέχισε των φιλολογικών προσεγγίσεων, του επέτρεπε να πάρει αποστάσεις από την ερμηνεία του Κοζεύ στη ιδανή φιλοσοφία του πνεύματος κατά την κρίσιμη δεκαετία του 30, όταν ο εθνικός σοσιαλισμός ερωτοτροπούσε ή διασταυρωνόταν με τον μαρξιστικό σοσιαλισμό. Ο Κοζεύ στην ερμηνεία του της ιδανής φιλοσοφίας του πνεύματος αναδείχνει τον δοκιμαστικό ρόλο που παίζει το αίμα και όχι το πνεύμα μέσα στην ιστορία, ανάγοντας την ιστορία των εμπειριών της συνείδησης σε ιστορία αναρθολογικών εμπειριών βίας που μονίμως επαναλαμβανόμενες νομιμοποιούσαν, αν δεν καθοσίωναν κιόλας, την ταλάντιση της ιστορίας στα άκρα, ανάμεσα στα άκρα, μιας μυστικοποιητικής απολώνιας συνείδησης και ενός άγνωου διουσιακού ασυνείδητου. Δέχομαι ότι η σκέψη μαθητεύει για να μην αντιγράφει, αντιπροτάσσει ο Μερόποντη στην ερμηνεία του Κοζεύ μια ριζικότερη κατανόηση του πνεύματος, συνεχίζοντας την φρονολογική ξεχνίαση της ιστορίας, όχι πλέον των ευρωπαϊκών επιστημών που επιχειρούν Κούσερ, αλλά της ευρωπαϊκής συνείδησης, ώστε να φωτίσει τους τρόπους, τις αιτίες και τους λόγους για τους οποίους η ιστορία που φτιάχνουν οι άνθρωποι, όπως αποφάνθηκε ο Βίκο και επανέλαβε ο Μάρξ, είναι παράγοντα των σχέσεων με τον εαυτό τους, τους άλλους, τον κόσμο που υπάρχουν. Όπως έδειξε η κοινωνική της αντίληψης, συντελεστές του ιστορικού γύμνασθε δεν είναι μόνο η αισθητικότητα, η πρωτολογία, ο σχηματισμός, η διάνοια,
ο λόγος που τη ρυθμίζει με τις αρχές της, οι συντελεστές πληθύνονται, συναισθήματα, μνήμη, προσδοκίες, προκαταλήψεις, πεπιθήσεις, πίστη, γράμμε, αλλά και οι εικόνες τους που αποδίδουν σύμβολα όχι της τεχνητής γλώσσας, των μαθηματικών, αλλά της φυσικής, ομιλούμενης γλώσσας. Η ομιλούμενη γλώσσα, φορτισμένη από τα συναισθήματα που προκαλούν στη συνείδηση τα βιώματα και τα πάθη, αθετεί τους γραμματικούς και συλλεκτικούς κανόνες βάσει των οποίων οργανώθηκε, για να εκφραστεί τώρα με τρόπο που θα θεωρούνταν ανορθολογικός, αν δεν διατηρούσε ωστόσο τον ιρμό και τη λογική συνοχή του. Τη λογική συνοχή τη. Με τη συνέχεια τη επιθυμία που ανακοινεί το φαντασιακό, όσο εκφράζει ομιλούσε εκφραστική γλώσσα με τρόπο αφαίρετο ή ανορθολογικό, αλλά όχι ασυνάρτητο, φανερώνοντα εκδηλώσει μια ανέμαχη βία, αυτό κάνει τέχνη. Αυτό κάνει φιλοσοφία. Αυτό κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Με την οποία το ανθρώπινο πνεύμα, συνειδητοποιημένο και από τη φύση και από την ιστορία, με όσα υπαγορεύει στην ομιλούσα γλώσσα, καταστρέφει τις κατεστημένες συμβολικές μορφές για να βάλει άλλες τις θέσεις του, με ζωντανές συμβολικές μεταφορές που αλλάζουν τα νοήματα και τις σημασίες όλων όσων εκφράζουν. Εν ολίγης καλλιεργεί το ιστορικό κοινωνικό φαντασιακό με την πλέψη να καταστρέψει σχεδόν θεσμούς και να θεσπίσει άλλους που θα πάρουν θέση τους. Με τον τρόπο αυτό, η κρίση που επεσήμανε ο Χούσερ πάβει να είναι κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών που εγγυάται το κόκκιτο, είναι κρίση της ευρωπαϊκής συνείδησης, όπως είπα, που με τα πεπραγμένα και τις πολιτικές της επεκτάθηκε βαθμιαία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αν ο Χέγκελ ολοκλήρωσε το σχέδιό του να εκθέσει το ιστορικό των ομιλιών της συνείδησης στη φαινολογία του πνεύματος και στη συνέχεια στην φαινολογία του πνεύματος, ο Μερόποντι με τη σειρά του μπόρεσε και ολοκλήρωσε το σχέδιο να άρει τη διχοτομία υποκειμένου και αντικειμένου της απόβλεψής της, φέρνοντας στο φως διασταυρώσεις, διαδράσεις συνειδήσεων πραγμάτων, ελευθερίες και φύσης που ανατρέπουν τις αφαιρέσεις μέσω των οποίων η διάνοια μετατρέπει τον ζωντανό κόσμο, τον Λίμπερτσβερτ, αλλά και τον ζωντανό εαυτό της σε αφηρημένες έννοιες. Για τον Μερόποντι, η αντιληπτική εποπτεία που προηγείται της αισθηματικής εσωτερικεύει κάτι που έρχεται απ' έξω και από μέσα της, όπως αναμνήσεις, επιθυμίες, όνειρα κλπ, για να εκφράσει όσα κατανόησε σχετικά με τα αντικειμενικά τι. Τα εξωτερικεύει με όσα πράττει, λέει, δημιουργεί, πετυχαίνοντας έτσι την αυτοκατανόησή της ως εγώ που γίνεται άλλος, με αυτό το σκοπό. Η ριζική ετερότητα μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή μόνο με τους όρους μιας τυπικής φαινολογικής που δεν αναφέρεται στη ζωντανή σχετική από τη φύση της πραγματικότητα. Αλλά και ως εγώ που είναι με τους άλλους, που με την υποκειμενικότητά τους θεσμίζουν τον ιστορικοκοινωνικό κόσμο. Το θέμα της υποκειμενικότητας το οποίο στην άκρη είναι ένα θέμα που συζήτησα. Το σχέδιο αυτό, όσο εκπονήθηκε στην εντέλειά του, όχι μόνο στην θεμελιολογία της αντίληψης, αλλά στα μεταγενέστερα έργα του, μέχρι τα ύστερα, visible and visible, τις νότες της εργασίας κλπ. Εκτινάζεται έτσι με ένα φασιστικό βήμα πέρα από τον ιδεαλισμό μέσω του Μάρξ και πέρα από τον ιδεαλισμό για να δείξει τώρα τη realiter διαστάβωση της εκδοτικής συνείδησης με το αντικειμενικό τι. Το αντικειμενικό τι, το υπροϋπόθεση η καρδιανή πραγματολογικότητα χωρίς να μπορεί να το γνωρίσει, αφού ως πράγμα κάτι αυτό, το αντικειμενικό τι μας δίνεται μόνο με την φαινομενολογική αναγωγή που αγνώσει βέβαια πάντα. Με το χέρι πάλι το αντικειμενικό τι γινόταν κείμενο της διαλεκτικής, εφόσον ενσωματωνόταν στη συνείδηση, πράγμα που τελικά εμπόδισε το χέρι να υπερβεί τον ιδεαλισμό, μια συνείδηση που γίνεται ένα με το αντικειμενικό τι όταν ολοκληρώνεται και ανακοινωνείται για να το γνωρίσει. Υπ' αυτή την έννοια το αντικειμενικό τι θα παραμείνει ένα μυστήριο, γιατί ούτε και οι μαρξιστές μιλούν για ύλισμο, μας το γνωρίζουν, γιατί δεν πρόκειται για την ύλη, έτσι όπως
την άγρια ή που είναι εντελώς αποκομμένη από την, από την αναφορά της του νου. Θα παραμείνει λοιπόν αντιφρύστο και γιατί για να μιλήσουμε γι' αυτό θα έπρεπε να ενδοποιούμε είτε στην πραγματική μεταφυσική, είτε στο θετικισμό που το μετατρέπει σε ένα αφηρημένο σχήμα άσχετο, είπαμε, με το Λίμπενσβεκ. Εδώ να πω ότι ο Μάξ, για να αποφύγει τον μυθισμό, μίλησε για ανθρωπιστική και έναν ανθρωπιστικό νατουραλισμό. Μια φιλοσοφική, δηλαδή ανθρωπολογία, που προκαθιστούσε το απλήρωτο τότε ακόμα κενό της καγγενής ανθρωπολογίας και της νητσιακής δημιουργικής ανθρωπολογίας, που ανοίγει το αντικειμενικό τι, το τι είναι δηλαδή, σε ένα πλέγμα δυνάμεων κλπ. Με έναν νητοφύ νοητικό ελιγμό, ο Μερλό-Ποντί ταυτίζει το αντικειμενικό τι, που είναι ο χώρος, αλλά και ο χρόνος ταυτόχρονα, ως έσαρκος ψυχισμός. Το ταυτίζει με το σώμα. Το ζωντανό σώμα που κινεί και κινείται, που ωρά και ωράται, είναι η πραγματική φύση ως σύμπαν μορφών των γνώσεων σε μικρογραφία. Και επειδή τα σώματα είναι πολλά, αναδύεται στον χρόνο του μια πρώτη ιστορικότητα μέσω των διασυνδέσεων του, τι οποίε εκφράζουν άμεσα και λεπτά, και όχι απλώ μεταφορικά, χειρονομίε, λόγια, εργαλεία, ζωγραφιέ, όπλα, και ολένα και πιο ανεπτυγμένε συμβολικέ μορφέ, θετικέ και αρνητικέ. Αλλά αν υπερκύπτει είναι το κόμπιτο ότι είναι το σώμα για την ψυχή, τότε το ερώτημα είναι πώς κατανοεί το σώμα και πώς εκφράζει ό,τι κατανοεί. Και συνακολούθως, γιατί η κατανόηση ενός πράγματος δεν είναι ιεραρχήτως ο πρώτος όρος σε σχέση με την αλλαγή του, όπως υπέθεσαν ότι εννοούσε ο Μάξ όταν έλεγε αρκετά είναι μέσα από τον κόσμο και ρώσαν να τον αλλάξουν. Μέσα από την αλλαγή έπρεπε να υπάρχει και η ερμηνεία και η κατανόηση. Διαφορετικά δεν αλλάζει τίποτα, στα ίδια γυρίζαμε. Προλαβαίνουμε εδώ να πούμε λοιπόν ότι μεταφέροντας από την επιστημονική εξήγηση στη διάβαση, δείχνει ο Μερλό-Ποντί ότι χωρίς την κατανόηση του αντικειμενικά κοινός δεν είναι δεκτό η επικοινωνία και μέσω αυτής η αλλαγή όσο κατανοούμε. Ναι, να τελειώσω λέγοντας τα εξής. Κρίμα, δεν μπορώ να το αναπτύξω. Λέγοντας ότι όλη αυτή η έκφραση που είναι και πράτην και πίν, είναι και λέγει στην εποχή μας η γλώσσα η οποία είναι το σημείο αναφοράς των θεωρητικών της λογοτεχνίας, των γλωσσολόγων, των κριτικών της λογοτεχνίας κλπ, των κριτικών της πολιτικής κλπ, είναι σύστημα σημείων τα οποία υπονοούν σημαίνοντα αποκομμένα από τα σημαινόμενα και επομένως καταλήγουν σε έναν λόγο ο οποίος έχει είτε αντευκρίνιστο ή ατελή, είτε ακατανόητο ή ανύπαρκτο νόημα. Δεν είναι θέμα νοήματος δηλαδή. Και με την έννοια αυτή αποκοπόμαστε μέσα από το λέγει και τη φιλαρία από τα ίδια τα πράγματα. Από αυτά που συμβαίνουν. Μεσολαβεί πάντα ένας λόγος που υποτίθεται ως συμβολικό, συμβολική τάξη των πραγμάτων, μας αποχωρίζει από αυτά. Αυτή η σάρκα, αυτό το απτό άγγιγμα των πραγμάτων είναι αδύνατο να γίνει. Όταν αυτά τα σημεία αποκόβονται από τα σημεία, τα σημεία αποκόβονται από τα σημανόμενα και από το νόημα που υποδηλώνουν, που έχουν. Και για το δόλο βέβαια της ιστορίας, που δεν μπορώ εγώ να πω τίποτα, ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, να πω ότι με αυτό και να τελειώσω, επιτρέψτε μου την επίσης τρεις φράσεις να πω για το δόλο της ιστορίας, και ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο δόλος της ιστορίας μας παίζει παιχνίδια και μας οδηγεί σε ένα αδιέξοδο που νομίζουμε ότι είναι αδιέξοδο, ενώ όπως σας είπα, ότι μας βάζει ένα δίλημα και είναι καλύτερα να υπάρχει δίλημα παρά τίποτα, γιατί το δίλημα μας κινητοποιεί. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να αποφασίσουμε και να διαλέξουμε. Λοιπόν, αυτός ο δόλος δεν έχει την έννοια ότι η ιστορία καμιά φορά χρησιμοποιεί κακά μέσα για να πετύχει αγαθούς σκοπούς. Διότι σήμερα η ιστορία χρησιμοποιεί φανιακά καλά μέσα για να επιτύχει κακόβουλους σκοπούς. Είμαστε ζούμε σε έναν δεστραμμένο κόσμο, έτσι. Εδώ λοιπόν ο δόλος της ιστορίας, αυτό η ιστορία δολίως παλινδρομεί,
Γιατί τι κάνει, μας αποκρύπτει, όχι πια. Δεν κάνει αυτό πια, δεν χρησιμοποιεί το καλό για το κακό, το κακό για το καλό. Μας βάζει συνέχεια σε μια άλλη, νομίζουμε άλλη αντινομία αγάπης και μίσους, φιλότητας και μίκους. Και την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι κάτι που μας ξεπερνάει. Πιστεύω ότι εκεί έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει η ψυχανάλυση σε συνεργασία, ώστε να κινητοποιήσει ξανά και τη φιλοσοφία, να την επανεργοποιήσει, η οποία έχει μπλοκάριστη, όπως εγώ πιστεύω. Αυτή την άλλη αντινομία δεν μπορούσαν να τη λύσουν το χριστιανισμό, το επαναστατικό ρομαντισμό, ούτε η δικτατορία του προλεταριάτου, ούτε η χρήση της βίας για διάφορους σκοπούς από τότε μέχρι σήμερα. Είναι διάφορες, έγιναν εγχειρήματα. Δεν λύθηκε. Είναι μια αντινομία στην οποία είμαστε υπολειμμένοι. Και εδώ μπαίνει πάλι το θέμα της διάβασης, που οδηγεί κάπου και όχι πουθενά. Σας ευχαριστώ πολύ.